μετά υπόμνημα μέτρων για τόνωση της τουριστικής βιομηχανίας υπέβαλε σήμερα αντιπροσωπεία του ΦΑΣΙΞΕ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε συνάντηση που είχαν μαζί του στο Προεδρικό, τόσο για το μεσοπρόθεσμο διάστημα όσο και για το μακροπρόθεσμο. Ο Χάρης Λοϊζίδης σε δηλώσεις του ανέφερε πως έχουν λάβει δέσμευση για προσφορά θέσεων εργασίας σε Κυπρίους με στόχο να αντιμετωπιστεί η ανεργία και ότι επί του θέματος είχαν συνάντηση και με την Υπουργό Εργασίας. Η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΙΞΕ δήλωσε πως ενώ προδιαγραφόταν μια καλή τουριστική περίοδος, τώρα παρατηρείται ένα μούδιασμα και πάγωμα στις κρατήσεις και ελπίζουν πως η όλη κατάσταση θα αλλάξει εάν βελτιωθεί το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην κυπριακή οικονομία. Στόχος τους, όπως ανέφερε, είναι να πείσουν ότι η Κύπρος παραμένει ένας ελκυστικός προορισμός και γι' αυτό θα υπάρξει προσφορά ειδικών πακέτων με επιπλέον εκπτώσεις. Επίσης, χαιρετίζουν την προσπάθεια στήριξης και εξυγίανσης των κυπριακών αερογραμμών και εκφράζουν την ελπίδα τους ότι ο κρατικός αερομεταφορέας θα συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του, ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη τουριστική περίοδο. Νικήτα. Μάλιστα, έχουμε και κάποιες δηλώσεις να τις δούμε. Σε ευχαριστούμε, Αντρία. Ο Πρόεδρος ζήτησε επιτακτικά και αναλάβαμε δέσμευση να ξεκινήσουμε από τον άμεσα την πρόσληψη Κυπρίων στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Υπάρχει δέσμευση από πλευρά στο ξενοδοχείο γι' αυτό? Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση την οποία έθεσε ο Πρόεδρος ενώπιον μας. Θα την μελετήσουμε, θα τη συζητήσουμε και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, διότι υπάρχουν κάποιες παραμέτροι που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Και είχαμε και χθες και συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας για το ίδιο θέμα. Νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο και θα μπορέσουμε να προσφέρουμε αρκετές θέσεις εργασίας σε Κύπριους συμπατριώτες. Η πρόσληψη ανέργων έχει κάποια στοιχεία, κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης για πρόσληψη ανέργων. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος εκείνων το οποίο ζήτησε είναι να αυξήσουμε την πρόσληψη Κυπρίων σε σημαντικό βαθμό. Πάμε για λίγο.